Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ότι ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος είναι αφιερωμένος εις την Κυρίαν Θεοτόκον. Από την 1η Αυγούστου που αρχίζει η νηστεία, και μάλιστα νηστεία αυστηρά, όπως είναι η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και τούτο για την προσέγγιση του μυστηρίου της Κυρίας Θεοτόκου, του μυστηρίου του καινούριου, του καινού ανθρώπου, που μετά τον Χριστόν ανέρχεται με ολόκληρη την ανθρωπίνη της φύση στη Βασιλεία του Θεού, μέχρι την 31η Αυγούστου που επιτελούμε την μνήμη των καταθεσίων της τιμίας ζώνης, της υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι θεομητορική εορτή θεομητορικών αμφίων. Έτσι και σήμερα, ευρισκόμενοι μέσα εις τον Αύγουστο, γιορτάζουμε την απόδοση της εορτής της τιμήσεως, που παλιότερα δεν απεδίδεται την 23η Αυγούστου, αλλά την 31η Αυγούστου. Ενθυμίστε ότι το θέμα μας την περασμένη Κυριακή ήταν η θέση της Θεοτόκου εις την Θείαν Λειτουργία, και είδαμε τη θέση της στην μικρή ακολουθία του λεγόμενου καιρού, αυτό που οι ιερείς μετέρχονται, και στην ακολουθία της προσκομιδής. Τώρα θα δούμε τη θέση της Κυρίας Θεοτόκου μέσα εις την Θείαν Λειτουργία. Το θέμα ήταν μεγάλο και δεν είχε τελειώσει την περασμένη φορά, και σας είχα υποσχεθεί ότι θα συνεχίσαμε τούτη την Κυριακή. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει με την εκφώνηση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων», και ο λαός λέγει «Αμήν». Σε αυτό το προήμιον περιέχεται όλο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, και τούτο γιατί έχουμε φανέρωση του Αγίου Τριαδικού Θεού και της Βασιλείας Του. Αλλά ενώ λέγονται οι λόγοι αυτοί, εκφωνούνται οι λόγοι αυτοί από τον ιερέα, ταυτόχρονα ο ιερεύς υψώνει το Ιερόν Ευαγγέλιον, και μετά με το Ιερόν Πάντα Ευαγγέλιον κάνει το σημείο του Σταυρού επί της Αγίας Τραπέζης. Είναι η πρώτη λόγη και η πρώτη πράξη της Θείας Λειτουργίας. Αν το θέλετε, εκφράζονται εδώ τα δύο πρώτα μεγάλα δόγματα της πίστεώς μας, από τα οποία απορρέει ολόκληρη η σωτηρία μας. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, διότι κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Και Σταυρός σημαίνει η θυσία του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Αλλά ακόμα φανερώνει ότι έρχεται στον κόσμο η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία του Χριστού. Τι εστίν η Βασιλεία, ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, και απαντάει ο Χριστός διαστόματος Ιερού Χρυσοστόμου: η παρουσία η εμή. Η δική μου η παρουσία, αυτό είναι η Βασιλεία μου. Και λέγει στον κάθε πιστό ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν πλησιάζει στην Αγία Τράπεζα, ότι νόμιζε εκεί και τον βασιλέα των απάντων παρήνε. Να νομίζεις, να θεωρείς ότι όταν προσεγγίζεις την Αγία Τράπεζα, ότι εκεί είναι παρόν και ο βασιλιάς που φέρει τη βασιλεία του. Και όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, προσέξτε, όπου ο Χριστός, εκεί και αυτή. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και η Θεοτόκος. Όπου ο Χριστός, εκεί και αυτή ίσταται, στέκεται.
ότι και θρόνος εστίν ως αληθός αυτού, όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί και ο θρόνος ίσταται. Δηλαδή, όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και η Θεοτόκος να στέκεται. Όπου είναι ο θρόνος, εκεί είναι πραγματικά και ο βασιλεύς που κάθεται. Αλλά ο θρόνος ποιος είναι? Είναι η Θεοτόκος. Εκεί και ο θρόνος ίσταται, δηλαδή η Θεοτόκος. Ακόμη, εάν ο Χριστός επαναπάβεται εις τα φρικτά μυστήρια ως ανακείμενος επί της Αγίας Τραπέζης, τότε η Αγία Τράπεζα είναι το σύμβολο της Θεοτόκου, όπου ο Χριστός και η Θεοτόκος. Το βλέπει κανείς ολοκάθαρα. Εξάλλου, η Χρυσή Τράπεζα που εβάσταζε τους άρτους στον Παλαιό Νόμο, στην Παλαιά Λατρεία, σαφώς είναι το σύμβολο της Θεοτόκου, αφού ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. Και η Τράπεζα η Χρυσή εβάσταζε τους άρτους ή των άρτων, που είναι η Θεοτόκος, αφού ο Χριστός είπε ο ίδιος: «Εγώ είμαι το αληθινό ψωμί, ο αληθινός άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάς». Βλέπαμε λοιπόν ότι εκ προημίων στο χώρο και στο χρόνο της Θείας Λειτουργίας παρίσταται συμβολικά η Θεοτόκος. Πράγματι, όπου ο Χριστός, θα επαναλάβω, εκεί και αυτή ίσταται. Όπου ο Χριστός, εκεί και εκείνη η Θεοτόκος στέκεται. Και συνεπώς, η θέση της μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι θέση παράλληλη με τη θέση του Χριστού. Προσέξτε, θέση παράλληλη. Όπου ο Χριστός, εκεί και η Θεοτόκος. Όταν τελειώσουν τα ειρηνικά, αυτό που λέμε ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμενου, η κατάληξη είναι της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμε. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η κατάληξη είναι σχεδόν σε όλες τις αιτήσεις που γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι χαρακτηριστικό ότι προ κάθε ευχής που απολύγει σε μία τριαδολογική δοξολογία, θα πει ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λέγεται τριαδολογική δοξολογία. Προηγείται σχεδόν πάντοτε η μνημόνευση της Κυρίας Θεοτόκου. Ακόμη όταν γίνεται αναφορά στην Θεοτόκον, προηγούνται 7 κύρια επίθετά της. Ήδη σας τα διάβασα. Παναγία, σας τα είπα. Παναγία, δηλαδή πολύ Αγία, παν Αγία. Άχραντος, που σημαίνει καθαρά. Υπερευλογημένη, που σημαίνει υπέρδοξασμένη. Και ευλογημένη από το Θεό περισσότερο από κάθε άλλο κτίσμα ορατών ή αόρατων. Ένδοξος, δέσποινα, που θα πει κυρία. Θεοτόκος, που είναι το κυριότατον και μοναδικόν επίθετό της. Και αη Πάρθενος, πάντοτε Παρθένος, προ του τόκου, κατά τον τόκον και μετά τον τόκον. Αυτή η εκφώνηση αναφέρεται στην προτροπή των πιστών να αναθέσουν τον εαυτό τους και τους πλησίων αδελφούς των στον Χριστό. Αυτή όμως η παράθεση, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ας παραθέσουμε τον εαυτό μας εις τον Χριστό. Αυτή όμως η παράθεση, αγαπητοί μου, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, διότι απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη πίστη. Σας υπενθυμίζω ότι όταν ανησυχείτε για τα παιδιά σας, οι κυρίες, και για τους άνδρες σας όταν φεύγουν για τη δουλειά τους, και σας πούμε ότι μην ανησυχείτε, κάντε την προσευχή σας απλά
και πείτε: Κύριε, σου παραθέτω τα παιδιά μου και τον άνδρα μου στα χέρια τα δικά σου. Παρά τα αυτά, ανησυχείτε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να παραθέσει κανείς τον εαυτόν του και τους άλλους εις τον Χριστόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, απαιτεί πολύ πολύ πίστη. Δεν έχουμε λοιπόν πολύ πίστη. Έτσι, όπως λέγει ο Καβάσιλας, ου πάντων εστί το παρατίθεστε εαυτούς το Θεό, ου γαραρκεί το υπήν, αλλά δί και των Θεών συντιθέμενον έχει. Δεν είναι για όλους να πούν σου παραθέτω Κύριε τον εαυτόν μου και τους άλλους, διότι δεν είναι αρκετό να πει σου παραθέτω, αλλά πρέπει να έχεις εις την παράθεση αυτήν σύμφωνον και αυτών των Θεών. Και επειδή όπως σας είπα είναι πολύ δύσκολη αυτή η παράθεση εις τον Κύριον, ζητούμε την συνδρομή της Κυρίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων, επειδή όπως πάλι γράφει ο Καβάσιλας, το μνημονεύσαντες, που λέει μνημονεύσαντες, σημαίνει το να καλέσουμε σε βοήθεια, στο να δεηθούμε. Αυτό θα πει το μνημονεύσαντες. Ζητούμε σε βοήθεια την Κυρίαν Θεοτόκον. Εδώ βλέπουμε την πρεσβευτική της θέση, αλλά και τη βοήθειά της για να μπορέσουμε να φτάσουμε, να τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, επειδή εμείς επάξια δεν θα το επιτύχουμε. Γι' αυτό το λόγο εποθελούμεθα της Κυρίας Θεοτόκου για να αναθέσουμε εις εκείνη την ικανότητά μας να τελέσουμε το μυστήριο αυτό, αλλά ακόμα και να παραθέσουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους με τη συνδρομή πάντα της Κυρίας Θεοτόκου στην πρόνοια, στην αγάπη και στην προστασία του Χριστού. Εξάλλου, πρώτη εκείνη η Θεοτόκος παρέθεσε τον εαυτόν της τον Κύριον όταν είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Δεν την ενδιέφερε τι θα γίνει παρακάτω. Δεν εξήτασε τι θα γίνει κατοπινά. Όταν ο Θεοδόχος της είπε ο Σιμεών ότι θα περάσει ρομφαία δίστομη από την καρδιά της, δεν εζήτησε να μάθει τίποτα. Είχε παραθέσει τον εαυτόν της ολόκληρον εις τον Θεόν. Συνεπώς, είναι το πρόσωπο που ευηρέστησε εις τον Θεόν. Και συνεπώς, μπορούμε και εμείς να δεχθούμε, να τη χρησιμοποιήσουμε για τις πρεσβείες της στο να μας βοηθήσει να παραθέσουμε τους εαυτούς μας εις τον Θεόν. Αυτή η παράθεση ή ανάθεση ή αφιέρωση της Θεοτόκου ή το ένα κύριο γνώρισμά της, αφού έδωσε τον εαυτόν της ολόκληρον να γίνει οικητήριον του Θεού Λόγου. Ο όρος παράθεσης, παραθέσομεν παράθεσης, είναι λειτουργικός όρος και σημαίνει θυσία. Προσέξτε, σημαίνει θυσία, που δείχνει ότι η Θεοτόκος προσεφέρθη ως λογική θυσία στο Θεό, όπως ήδη λέγαμε την περασμένη Κυριακή. Για να μην πούμε πως η Θεοτόκος γίνεται θυσία. Ερχόμεθα τώρα εις την μεγάλη είσοδον. Αυτή συμβολίζει τον Χριστό που περνά τις πύλες της Αγίας Ιερουσαλήμ, δηλαδή την ωραία πύλη, και έρχεται για να θυσιαστεί κατά το λόγο του «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών» κλπ. Κοιτάξτε, ο Κύριος είπε «Ιδού αναβαίνομεν», που δείχνει ότι είχε συμπορευτάς. Δεν είπε «Ιδού αναβαίνω», αλλά «αναβαίνομεν». Η πρώτη που συμπορεύεται με τον Χριστόν είναι η Κυρία Θεοτόκος. Είναι μια συμπόρευση νοηματική, γιατί όταν ο Κύριος
οδηγήθη εις τον Σταυρόν, εκείνοι ήταν πλάι του, ούτε οι μαθητές δεν ήσαν. Εκείνοι ήταν πλάι του και είχε ήδη δεχθεί την δίστομη ρομφαία κατά την προφητεία του Σιμεών να περνάει, να διατρυπά την ψυχή της. Είναι όμως και κάτι ακόμα κατά τη μεγάλη είσοδο. Τα τίμια δώρα που κρατά υψωμένα ο ιερεύς όταν εισοδεύει είναι ο άνθρωπος και ο κόσμος που δια του Χριστού επιστρέφουν στο Θεό. Ω, αυτό αν το καταλαβαίναμε. Αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει ότι η είσοδος της κυρίας Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων όταν τριέτησε, ήταν τριών ετών, είναι μία επιστροφή του κόσμου προς τον Θεό. Αλλά μια επιστροφή που ενώ η Θεοτόκος γεννήθηκε μέσα εις τον κόσμο, επιστρέφει στο Θεό εφάπαξ και εφεξής ανήκει μόνο εις τον Θεό και μεταβάλλεται η ιδία σε Άγια Αγίων αυτού του Αγιωτάτου Θεού Λόγου. Και ερχόμεθα τώρα εις την καρδία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Προσέξατε, επί της Αγίας Τραπέζης εναπετέθησαν τα δώρα, κρασί και ψωμί. Και ο ιερεύς επικαλείται και παρακαλούμεν σε προς τον Πατέρα αποτείνεται και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον ο Πατέρα ουράνιε, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δωρατά. Σε εμάς στείλε το πνεύμα στο Άγιο, βέβαια, διότι αν εμείς δεν έχουμε το πνεύμα το Άγιον, πώς θα δεχθούμε εκείνα τα οποία θα μεταβάλει το πνεύμα το Άγιον σε σώμα και αίμα Χριστού, πώς εμείς θα έχουμε την καταλληλότητα. Λοιπόν, σε εμάς και στα δώρα αυτά. Και να μεταβληθεί το κρασί, να μεταβάλει το πνεύμα στο Άγιο, το ψωμί σε σώμα του Χριστού σου και το κρασί σε αίμα του Χριστού σου. Προσέξτε. Όλη αυτή η διαδικασία θυμίζει το γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Πώς? Έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και επισκιάζει την Θεοτόκον. Τι της είπε ο Άγγελος? Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψής του επισκιάσεις. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον και επισκιάζει την Θεοτόκον και συλλαμβάνεται ο Λόγος το δεύτερον πρόσωπον και σαρκούτε. Λοιπόν, και εδώ τώρα έρχεται το Πνεύμα το Άγιον στην Εκκλησία που είναι η Θεοτόκος Εκκλησία και δέχεται το Πνεύμα το Άγιον, πράγμα που χωρίς το οποίο θα ήταν αδύνατο να υπάρξει Εκκλησία, χωρίς το Πνεύμα το Άγιον, δια να καταστεί κατάλληλη να δεχθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού που την ίδια στιγμή, όπως σας είπα, μεταβάλλει το Πνεύμα το Άγιον τα προκείμενα δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού. Ό,τι είναι η πράξη του Ευαγγελισμού είναι η καρδία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Το Πνεύμα το Άγιον τότε στην Θεοτόκον, το Πνεύμα το Άγιον τώρα στη μεταβολή και στη μετοχή του σώματος και αίματος του Χριστού. Δηλαδή σε αυτήν την συνεχιζομένη σάρκωση του Λόγου. Έτσι εδώ αγαπητοί ταυτίζεται η Εκκλησία με την Θεοτόκον και δέχεται εις το διηδεκές τον Ευαγγελισμό της. Το σώμα του Λόγου είναι το σώμα της Θεοτόκου που είναι το σώμα της ανθρωπίνης φύσεως. Δια της Θεοτόκου δίδομαι στον Λόγο το φθαρτό και θνητό μας σώμα και μας το επιστρέφει σε σώμα δικό του άφθαρτο και αθάνατο. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα. Ποια σάρκα? Αυτή που του δώσαμε εμείς του Θεού Λόγου. Πώς τη δώσαμε? Δια της Θεοτόκου μας την επιστρέφει
και μας λέγει φάγετε και πίετε, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Γιατί αυτή η σάρκα η δική μου τώρα είναι αθάνατος και άφθαρτος. Ευθύς όμως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων λέγεται μία ευχή, όπου καθορίζεται και ο σκοπός του μυστηρίου στους πιστούς και εν συνεχεία λέγει «Έτι προσφερομένσι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστε αναπαυσαμένων προπατώρων πατέρων και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστε τελειωμένου». Εξαιρέτως, που θα πει υπέρ αυτών, αλλά όλος εξαιρετικά, αυτό θα πει εξαιρέτως. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Και ο λαός τι απαντά, άξιον εστιν ως αληθώς, άξιον. Μακαρίζει σε την Θεοτόκον την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίθως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, σε την Θεοτόκον. Τι σημαίνει έτι προσφερομένση υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων και μάλιστα εξαιρέτως της Παναγίας, όλο εξαιρέτα, όλος εξαιρέτως αναφερόμενη στην Θεοτόκον. Αυτό το υπέρ σημαίνει ότι αφιερώνουμε την λατρεία μας στον Χριστό, τη λατρεία που αφιερώνουμε στον Χριστό την αφιερώνουμε και εις όλους τους Αγίους, αλλά όλος εξαιρετικά προς την Θεοτόκον. Γιατί? Είναι μια προσφορά τιμής ως προκαθήμενη στο γάμο του αρνίου, ως συμπαθώντες μαζί με το εσφαγμένον αρνίο. Ακόμη, αυτό το υπέρ σημαίνει προσφορά ευχαριστίας στο Θεό που μας χάρισε τόσο σπουδαίους πρεσβευτάς, όλος δε εξαιρετικά την Θεοτόκον. Την Θεοτόκον πρώτη εμείς, σας είπα, προσφέραμε στο Θεό λόγο για να σαρκωθεί, αφού είναι και ανήκει στο ανθρώπινο γένος, όπως λέγει εδώ «Τίσι προσενέγκομεν ένα τροπάριον των Χριστουγέννων, τίσι προσενέγκομεν Χριστέ ότι όφθης επί γης ως άνθρωπος δήμας, τι να σου προσφέρουμε Χριστέ που ήρθες και παρουσιάσκες σαν άνθρωπος εμάς, έκαστον γάρ των υποσού γενωμένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σοι προσάγει». Όλα τα κτίσματα κάτι έχουν να σου προσφέρουν. «Ημείς δε μητέρα Παρθένων». Αυτό σου προσφέρουμε. Μητέρα Παρθένων. Εκείνη τώρα μας την αντιπροσφέρει ο Χριστός ως μεσήτριαν υπερημών προς εκείνον. Εκείνη ως τράπεζα βαστάζει τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Υιού της και γίνεται, όπως λέγει ο Θεοφάνης Νικαίας, γίνεται ο φροντιστής και ο γενναιόδερος, ο φιλότιμος, εστιάτορ της Θείας και Θεοποιού τροφής. Ο εστιάτορ που μας καλεί και μας λέγει «Φάτε το σώμα και το αίμα του Υιού μου». Ήδη ο κλήρος και ο λαός εκκοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων και ο ιερεύς λέγει την ευχαριστήριον ευχήν. «Ευχαριστούμε σοι δέσποτα φιλάνθρωπε, ότι και τη παρούση ημέρα κατηξίωσε σημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, φρούρισον ημών την ζωή, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας». Με το εφόδιον τώρα το σώμα και το αίμα του Χριστού, παρακαλούμε τον Κύριον με τις ευχές και τις οικεσίες της Κυρίας Θεοτόκου να ορθοτομεί την οδόν της ζωής μας, να μας στηρίζει στο δικό του φόβο, να φρουρεί τη ζωή μας και να ασφαλίζει τις ενέργειές μας, τα διαβήματά μας. Είναι μια ακόμα ανάγκη να πρεσβεύει για μας η Κυρία Θεοτόκος. Στην προετοιμασία μας το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και η κληρική και η πιστή, η Κυρία Θεοτόκος έχει μια ζωηρή παρουσία. Στον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως, της Θείας Ευχαριστίας, σε κάθε οδή που περιέχει κατά ακροστοιχίδα τρία τροπάρια, όσοι τη διαβάζουν τη γνωρίζουν, το ένα από τα τρία κατά κανόνα είναι θεοτοκίον, δηλαδή τροπάριον αναφερόμενων εις την Θεοτόκον. Σας παίρνω το τελευταίο να δείτε τι σπουδαίο είναι. «Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσε υμνή σε γενεά δέσποινα, νεόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ούσιο θέντα το ανθρώπινον». Σας το εξηγώ.
Δηλαδή από τα δικά σου αγνά αίματα σαρκώθηκε Θεός. Γι' αυτό κάθε γενναία σε υμνή δέσποινα Θεοτόκε. Όχι μόνον οι άνθρωποι, αλλά και ο αγγελικός κόσμος το σύνολό του. Γιατί είδαν με ευκρίνεια τον Δημιουργό και Κυβερνήτη των πάντων, που γεννήθηκε από σένα και προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση. Εις δε τις 14 ευχές που ακολουθούν στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, η τελευταία είναι, ενώ δηλαδή και αυτές που είναι πρώτη Θείας Κοινωνίας και μετά τη Θεία Κοινωνία, 14, 10 και 4, είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη μία εις την Θεοτόκον. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, λέγει, ευχαριστώσει ότι η ξύωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, που εσύ έδωσες το σώμα σου και το αίμα σου. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί η κυρία Θεοτόκος έδωκε τη δική της την σάρκα, στην σάρκωση του λόγου, που τώρα εμείς την έχουμε η ζωήν αιώνιον. Αγαπητοί, είδαμε την θέση της κυρίας Θεοτόκου μέσα στη Θεία Λατρεία, που είναι η Θεία Λειτουργία. Ο Υιός της και εκείνη είναι το στιμόνι και το υφάδι που υφαίνεται το αγιότατον μυστήριον της Θείας Λειτουργίας. Η κυρία Θεοτόκος είναι η αληθινή γη της Επαγγελίας, που ρέει μέλι και γάλα και που στην κοίηση και τεκνοτρόφηση του λόγου του έδωσε το γάλα της και έκτοτε τρέφει όλη την Εκκλησία. Είναι εκείνη που ευλάστησε την αληθινή ευλογία, τον Χριστό, που τον έχουμε σύνεμο και σύσσωμο. Η κυρία Θεοτόκος με τη διακονία της και την παρουσία της στο μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου έγινε ο χώρος και το όργανον της φανερώσεως και δοξολογίας του Αγίου Τριαδικού Θεού. Πώς λοιπόν να μην ευχαριστήσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών, που υπερήψωσε εκείνη που είναι από το γένος μας και που εμείς την προβάλλουμε κάθε στιγμή και στη Θεία Λειτουργία, σε εκείνον από τον οποίον παίρνουμε πλούσιες τις θείες δωρεές. Πώς να μην ευχαριστήσω, αγαπητοί μου, και εκείνη την κυρία Θεοτόκον, που εφύλαξε την ύπαρξή της και την έκανε εργαστήριον αγιότητος και μας έδωσε τον σαρκωμένο λόγο. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας δια των πρεσβειών της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία. Είναι γνωστό.